πάρα πολλές κρατικές υποχρεώσεις μεταφέρονται στους Δήμους, χωρίς όμως να μεταφέρονται και τα απαραίτητα χρήματα, η απαραίτητη πόρη. Πώς θα μπορούσατε να πορευτείτε μέσα σε αυτή την κατάσταση? Αφού παρακολουθήσαμε για αρκετή ώρα τους δύο κυβερνητικούς υποψηφίους να κοκορομαχούν για το ποιανού η εικονική πραγματικότητα είναι η καλύτερη. Από τη μια έχουμε ακούσει μια εικονική πραγματικότητα με αριθμούς, από την άλλη μια εικονική πραγματικότητα με μακέτες. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης νιώθουν μια απογοήτευση, γιατί η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε εμείς είναι τελείως διαφορετική. Και ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να κρυβόμαστε πίσω από κυβερνητικές επιλογές, από επιλογές άλλων και να ψάχνουμε πάντοτε να ρίχνουμε στους άλλους τις ευθύνες μας. Εμείς όμως που αυτή τη στιγμή είμαστε υποψήφοι ενώπιον των δημοτών της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει ή να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποιες οι ικανότητές μας, ή αλλιώς θα πρέπει να αποδείξουμε πως είτε δεν είμαστε αφελείς είτε δεν είμαστε δημαγωγοί. Και η δημαγωγία είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έχει φέρει ένα μεγάλο εμπόδιο που έχει φέρει την πόλη μας αλλά και τη χώρα μας και τη ζωή μας στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να σας δείξω γιατί μιλάμε για δημαγωγία και γιατί θα πρέπει να ξαναβρούμε το νόημα της δημοκρατίας. Αυτό είναι που μας λείπει και ίσως είναι και μία από τις βασικές αιτίες των προβλημάτων μας. Οι δύο κυβερνητικοί υποψήφοι, το λέω αυτό, θα έπρεπε, εφόσον το θέλουν, να δείξουν μία αποφασιστικότητα και μία πολιτική βούληση στις διεκδικήσεις. Γιατί όπου είχαν οι δυο τους αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση, όπως στην περίπτωση του να σωθεί η πολιτική καριέρα του Δημάρχου, δεν θα μπω στην ουσία του θέματος για το φεστιβάλ. Συμφωνώ ότι έπρεπε να αλλάξει ο νόμος, αλλά δεν έπρεπε να αλλάξει φωτογραφικά. Και ο έτερος υποτιθέμενος μονομάχος, Παύλα Κοκορομάχος αυτής της κουβέντας, πήρε το αεροπλάνο, διέκοψε την προεκλογική του εκστρατεία για να πάει να ψηφίσει μια αντισυνταγματική φωτογραφική. Δεν την ψήφισε, όσο γνωρίζω, ο κ. Καλαφάτης, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Τη στήριξε τότε. Κακώς το λέω έτσι. Όμως μπορώ να πω ότι ψήφισε. Τη στήριξε. Δεν υπήρξε αντίρρηση. Όχι, προφανώς δεν έφυγα, δεν πήγα κανένα αεροπλάνο, δεν ψήφισα. Τέλος πάντων, θα μιλήσω. Απλώς να μην αναφέρω. Θα κλείσω τότε. Συγγνώμη, θα κλείσω όμως, μιλώντας για τον κύριο Καλαφάτη, λέγοντας πως το τελευταίο του πράγμα, η τελευταία του πράξη. Θα πείτε για τη Θεσσαλονίκη. Θα πω και για το πρόγραμμά σας για τη Θεσσαλονίκη, γιατί νομίζω ότι γι' αυτό το έχω κλείσει το θέμα της εικονικότητας και των μακετών. Αλλά επειδή οι πράξεις είναι που έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί από τις πράξεις κρίνεται και η συνέπεια, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει πολλές υποσχέσεις. Ξέρετε, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά. Θέλουμε να υλοποιήσουμε το 1 τρίτο του προγράμματος της πρωτοβουλίας του 2010. Θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό και έχουμε επιλέξει και ποια κομμάτια θα κάνουμε. Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιήσατε για να βαθμίσετε την ποιότητα. Γιατί εμείς έχουμε μια διαφορετική οπτική. Να ολοκληρώσω όμως ότι η τελευταία του πράξη ως Υπουργός Περιβάλλοντος ήταν μια φωτογραφική πάλι διάταξη για τον Κισό, μια περιοχή την οποία εμείς την παλεύουμε οι οικολόγοι από το 1990. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος σας για τον Αιγαλό. Μου αρέσει που ανοίγετε πολλά και διαφορετικά ζητήματα σε αυτή. Είναι όμως ένα θέμα για τη συνέπεια. Δεν έχω καμία σχέση κυρία με τον νόμο για τον Αιγαλό. Να μείνουμε στη θεματική μας ενότητα, σας παρακαλώ. Εσείς τον καταθέσατε, δεν έχει σημασία. Τι έκανε ο κύριος Καλαφάτης είναι σημασία στο τέλος. Αν δεν έχω σχέση με το νομοσχέδιο με τον Αιγαλό, κυρία μου. Είναι ο μέλος αυτής. Ολοκληρώστε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά. Παρακαλώ πολύ. Αυτό όμως δείχνει τον τρόπο για τα οικονομικά. Πάμε στα οικονομικά. Πολύ σημαντικά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε, αλλά με διέκοψαν. Άκουσα με πάρα πολύ υπομονή. Θα μου επιτρέψετε, επειδή έχει μία ανάλυση, νομίζω ότι δεν πλατιάζω. Λοιπόν, όσον αφορά τα οικονομικά, βλέπουμε πώς κρύβονται πίσω από τους μνημονιακούς μονοδρόμους, τα μνημονιακά αδιέξοδα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Για να καταλάβετε ότι το θέμα δεν είναι οικονομικό, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Yeah. Και μετά θα πούμε πώς θα αξιοποιήσουμε και τα οικονομικά του Δήμου. Λοιπόν, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο είναι η Δημοτική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία, η κατάρριξη της Δημοτικής Αστυνομίας είναι μια αμιγώς μνημονιακή πολιτική επιλογή, το γνωρίζουμε αυτό. Που επέφερε και πληγές. Το γεγονός όμως ότι από τότε που καταργήθηκε, εμείς κανείς δεν σκέφτεται ότι όσο υπήρχε η Δημοτική Αστυνομία, υπήρχε μια τάξη, εν πάση περιπτώσει,
στους δρόμους της πόλης, αλλά δεν υπήρχε το σημερινό χάος. Λοιπόν, οχυρωνόμενοι πίσω από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας, αφήνουμε το χάος να επικρατεί στους δρόμους της πόλης, αφήνουμε λιγότερο χώρο για τους ανθρώπους να κυκλοφορούν, ενώ υπάρχει σύστημα, υπάρχει τρόπος, με το υπάρχον προσωπικό. Έχουμε κάποιους υπαλλήλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα γραφεία. Να γίνει ένα σώμα φύλαξης των δημόσιων χώρων, χρησιμοποιώντας και την τεχνολογία, γιατί υπάρχουν πλατφόρμες. Σχεδιάζεται ήδη η ενεργοποίηση ενός τέτοιου σώματος. Αυτό το σχήμα, ξέρετε, είναι διαθέσιμο στο Δήμο εδώ και 2 χρόνια. Και ενώ οι πληροφορικάροι του Δήμου Νέου Ηρακλείου κάτω στην Αττική το έχουν πάρει, εμείς περιμέναμε το ΕΣΠΑ. Γιατί έχω δει στο πρόγραμμα του 2020, ΕΣΠΑ 2020, είναι μέσα ένα ολόκληρο, νομίζω, πόσο είναι, δεν θυμάμαι πόσο ποσό, είναι για λόγους αγοράς προγραμμάτων κλπ. Πέραν από αυτό, ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος και με τον οποίο εξατομικεύεται και η ευθύνη. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να λαϊκίζουμε, να χαϊδεύουμε αυτιά και να λέμε ότι οι υπάλληλοι είναι... ή είναι ψηφοφόροι. Εκτός από ψηφοφόροι όμως, είναι οι υπηρέτες του Δήμου. Θα κλείσω. Είναι οι υπηρέτες του Δήμου. Και γι' αυτό θα πρέπει να τους οργανώσουμε με έναν τρόπο που να μπορέσουν να αποδώσουν το καλύτερο δυνατόν. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά, θα στηριχθούμε στην οικονομία, γιατί όταν μιλάμε για οικονομία, μιλάμε για οικονομικό περιβάλλον. Μία πόλη που δεν έχει λειτουργικότητα είναι αδύνατο να έχει επιχειρηματικότητα. Mm-hmm. Και η επιχειρηματικότητα είναι μία έννοια που δεν τη φοβόμαστε. Αλλά η επιχειρηματικότητα, όταν ασκείται από το Δήμο, με οποιαδήποτε μορφή, προϋποθέτει διαφάνεια, δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε δει και μας έχει λείψει. Και η έλλειψη διαφάνειας είναι που άφησε το καθεστώς Παπαγεωργόπουλου να γίνει καθεστώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πω και σε σχέση με την κοινωνική οικονομία και τις άλλες προτάσεις. Σε διαφορά της συνθήκης οικονομικής ασφυξίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, θέλω να μου πείτε...